Γεια σας από το digitalife.gr, είμαι ο Δημήτρης Κιάνης και κρατώ στα χέρια μου το νέο LG Stylus 2. Είναι ένα business μοντέλο της μεσαίας κατηγορίας από την LG, το οποίο φυσικά έχει ως κύριο χαρακτηριστικό του το πενάκι του, το οποίο επιτρέπει να κάνετε με αυτό πράγματα τα οποία δεν μπορείτε να κάνετε με άλλη συσκευή της LG. Διαθέτει λοιπόν πολύ ωραία, ένα πολύ ωραίο set χαρακτηριστικών και πάμε να το δούμε ευθύς αμέσως. Το LG Stylus 2 έχει κυρίως πλαστική κατασκευή. Το πίσω μέρος είναι αφαιρούμενο, όπως μπορείτε να δείτε, ελαφρύ και λεπτό πλαστικό και αποκαλύπτει την αφαιρούμενη μπαταρία της συσκευής αλλά και τις υποδοχές για microSD και nano SIM. Επανατοποθετείται πάρα πολύ εύκολα. Βλέπετε εδώ την έξοδο του ήχου. Έχουμε φυσικά την κλασική διάταξη των πλήκτρων στο πίσω μέρος, τα volume buttons και το power button. Τα volume buttons είναι σαγρέ, το power button είναι polished. Η κάμερα εξέχει ελαφρώς από την πλάτη της συσκευής, οπότε πρέπει να την προσέξετε λίγο για γρατζουνιές και το single LED flash δίπλα στην κάμερα. Εδώ φυσικά μπορούμε να δούμε και το πενάκι που διαθέτει το Stylus 2, το οποίο έχει αρκετό βάρος θα λέγαμε και δείχνει ποιοτική κατασκευή. Δεν θυμίζει λοιπόν ένα τυπικό φτηνιάρικο, το πω έτσι, πλαστικό πενάκι. Έχει ωραίο tip και δίνει μια καλή αίσθηση στο χέρι για να μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε για όποιο λόγο το θέλετε. Από εκεί και πέρα βλέπουμε ότι η πρόσωψη, το κρύσταλλο του G2 Stylus εξέχει από το πλαίσιο του. Εξέχει κάποια χλειοστά, κάτι που δεν το βλέπουμε συχνά σε συσκευές. Συνήθως μπαίνει στην εσοχή αυτή. Όπως και να έχει, έχουμε το ακουστικό στο πάνω μέρος. Έχουμε λοιπόν μία οθόνη των 5,7 ιντσών IPS. Είναι μια καλή διάσταση για όποιον θέλει να χειρίζεται εφαρμογές επαγγελματικές περισσότερο ή να κρατάει σημειώσεις στο smartphone του. Ανάλυση 720p, άλλωστε είναι μια κατηγορία, μάλλον mid-range, στην οποία ανήκει το Stylus 2. Έπρεπε να κρατηθεί χαμηλά η τιμή του. Οπότε έχουμε 720p ανάλυση, που είναι αρκετή όμως για τις περισσότερες περιπτώσεις. Έχουμε Snapdragon 410 chipset μαζί με 1,5 GB μνήμης RAM. Η έκδοση που έρχεται στην Ελλάδα δυστυχώς δεν είναι με τα 2 GB, είναι η 1,5 GB. Αυτό σημαίνει ότι έχει και 16 GB αποθηκευτικού χώρου, τα οποία όμως επεκτείνονται μέσω microSD στα 256 MB. Φυσικά βλέπουμε Android 6 και κλασικό interface LG. Έχει απομακρυνθεί το app tray όπως το έχουμε συνηθίσει. Όλα είναι πλέον στο desktop σε αυτή την έκδοση του Android. Έχουμε εδώ τις κλασικές συντομεύσεις για τις εφαρμογές και τις ρυθμίσεις που έχει μέσα η συσκευή. Το LG Backup φυσικά. Συντομεύσεις για την μπαταρία, τη μνήμη. Εδώ μπορείτε να δείτε και ότι διαθέτει 1,5 GB το τηλέφωνο και ήδη με λίγες εφαρμογές έχουμε 330 MB ελεύθερα. Φυσικά αυτό έτσι συμπεριφέρονται και τα περισσότερα Android smartphones. Έχουμε το Evernote προεγκατεστημένο, κάποια εργαλεία που μπορείτε να χρειαστείτε. Είδαμε και το notification tray και τα quick toggles. Το Stylus 2 από επιδόσεις, όπως περίμενε και κανείς από το chipset και τη μνήμη που διαθέτει, είναι σε μία μέση κατάσταση. Είναι λοιπόν ικανοποιητικές, αλλά δεν είναι για να το βαρύνετε πάρα πολύ με εφαρμογές. Είναι κυρίως για τυπική χρήση browsing, κάποιες σημειώσεις, κάποιες εφαρμογές γραφείου αν θέλετε, λίγο light gaming. Ωστόσο είναι αρκετά άνετο και γρήγορο στη χρήση. Πρέπει να προσέξετε για την γλιστρά λίγο η συσκευή, παρότι είναι πλαστική. Το φινίρισμα το κάνει να γλιστράει λίγο όπως και τα πλάινα. Τα πλήκτρα βρίσκονται στη σωστή θέση φυσικά, ώστε να τα βρίσκετε κατευθείαν με τον δείκτη σας. Από πλευρά συνδεσιμότητας έχουμε σχεδόν τα πάντα, οπότε δεν θα έχετε πρόβλημα. Δεν διαθέτει ωστόσο IR Blaster, που βρίσκομαι στις πιο premium συσκευές. Η κάμερά του 13 MP. Μπορεί να κάνει λήψη 1080p βίντεο στα 30fps. Τυπική κάμερα LG, ικανοποιητικότατη, έχει HDR και Auto HDR αν θέλετε. Εδώ βλέπουμε και τις ρυθμίσεις της, HD και Full HD βίντεο. Μπορούμε να αλλάξουμε και το aspect ratio. Έχουμε και τη δυνατότητα πανοραμικής λήψης.
Γενικότερα είναι κάτι που αναμενόμενο από την κάμερα αυτή της LG, με ανεκτή ποιότητα φωτογραφιών και βίντεο, θα καλύψει τους περισσότερους χρήστες. Ο ήχος του επίσης κυμαίνεται σε αρκετά καλά επίπεδα και όσον αφορά την αυτονομία που είναι πολύ σημαντική, έχει μια μπαταρία των 3.000 mAh, η οποία είναι αρκετή να του δώσει 5-6 ώρες χρήσης, καθώς η ανάλυση της οθόνης είναι μικρή, οπότε δεν καταναλώνει τόση πολύ ενέργεια και το hardware δεν είναι πολύ ενεργοβόρο, οπότε αυτή η μπαταρία που έχει βάλει η LG στο Stylus 2 αρκεί για να σας βγάλει μια απαιτητική μέρα χρήσης. Φυσικά το κύριο χαρακτηριστικό που ξεχωρίζει το Stylus 2 από οποιοδήποτε άλλο smartphone της κατηγορίας του στην ίδια τιμή με τα ίδια χαρακτηριστικά είναι το πενάκι που διαθέτει, που είδαμε και πριν, το οποίο όμως δεν είναι απλά ένα πενάκι, καθώς το Stylus 2 διαθέτει και ειδικές εφαρμογές αλλά και interface που αξιοποιούν τη χρήση του. Η αλήθεια είναι ότι εκεί που είναι τοποθετημένο δεν αφαιρείται εύκολα όπως κατά το κινητό, αλλά μόλις το καταφέρετε ανοίγει το ειδικό μενού, εάν τοποθετήσω πάλι το πενάκι ξανακλίνει, το οποίο μενού μπορείτε να προσθέσετε εσείς όποια εφαρμογή θέλετε, αλλά διαθέτει και κάποιες προεπιλεγμένες, οι οποίες είναι το Pop Memo, ένα pop-up μικρό για μια γρήγορη σημείωση που θέλετε να κρατήσετε, μπορείτε να αποθηκεύσετε σαν memo ή σαν φωτογραφία. Φυσικά διαθέτει το Capture, το οποίο τραβά ένα screenshot της οθόνης που υπάρχει εκείνη τη στιγμή, πάνω στο οποίο μπορείτε να κρατήσετε σημειώσεις ή να κάνετε αποκοπή κάτι και να το αποθηκεύσετε ξεχωριστά. Έχουμε επίσης μία πολύ ενδιαφέρουσα εφαρμογή, η οποία μπορεί να χρησιμεύσει για να σκανάρετε έγγραφα ή κάποιο περιοδικό. Έχουμε το περιοδικό του Digital Life, το οποίο απλά το τραβάμε μια φωτογραφία και αναγνωρίζει η συσκευή αυτόματα το περίγραμμα του της σελίδας και αποθηκεύοντάς την εμφανίζεται σκαναρισμένη. Έχουμε και το Quick Memo, την κλασική εφαρμογή τόσα χρόνια που διαθέτει η LG, η οποία μας βοηθάει πάρα πολύ στην λήψη σημειώσεων. Και μπορείτε να προσθέσετε σε αυτό το Quick Menu εδώ πέρα όποια άλλη από τις εφαρμογές της LG που διαθέτει τέλος πάντων το Stylus 2 εγκατεστημένη θέλετε για γρήγορη πρόσβαση. Γενικότερα η χρήση με το πενάκι είναι άνετη, είναι γρήγορη, παρέχει καλό feedback με το tip που διαθέτει στο εμπρός μέρος του και μπορεί να βρείτε τον εαυτό σας να το χρησιμοποιεί πιο συχνά με το πενάκι παρά με το δάκτυλο. Αυτό είναι λοιπόν το LG Stylus 2. Διατίθεται στην ελληνική αγορά, όπως είπαμε, στην έκδοση των 1,5 GB RAM και 16 GB αποθηκευτικού χώρου, με προτινόμενη ηλιανική τιμή τα 299€ στις μεγάλες αλυσίδες καταστημάτων. Περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε στο digitallife.gr.